Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μη φωνάζετε, θα τους ξυπνήσετε. Θα τους ξυπνήσετε, απόκαμαν. Βέβαια δεν απόκαμαν από την προσπάθεια να οργανώσουνε τη δράση των εργαζομένων. Απόκαμαν από το ψάξιμο. Από το ψάξιμο να βρούνε τρόπους για να πείσουν τους εργάτες ότι έχει θετικά αυτό το έκτρωμα νομοσχέδιο. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά για τη δική μας ευημερία ασφάλεια. Απόκαμα λοιπόν, αφήστε τους να κοιμηθούνε. Μα κι αν ξυπνήσατε, βγείτε έξω από τα παράθυρα και δείτε. Είναι χιλιάδες οι εργάτες και είναι απεργοί. Είναι απεργοί χωρίς τη δική σας σφραγίδα. Χωρίς τη σφραγίδα της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ. Πλειοψηφίας εκτός, πόσο μάλλον εντός εισαγωγικών. Είναι χιλιάδες οι απεργοί. Τελικά ποιους και πώς εκπροσωπείτε. Σήμερα πραγματοποιούμε μια συμβολική ενέργεια. Σήμερα τουλάχιστον. Ήρθε η ώρα ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ήρθε η ώρα ακόμη και οι ελάχιστοι καλοπροαίρετοι που προσπαθούν να δουν κάτι το θετικό σε ό,τι έχει απομείνει από αυτή τη σαπίλα, να βγάλουν και αυτοί τα συμπεράσματά τους. Εμείς την ξέρουμε τη δουλειά μας. Ας μην χάνουμε χρόνο, συναδέλφοι σας και συνάδελφοι. Εμπρός συνεχίζουμε τη δράση μας. Η σημερινή μαζική μαχητική κινητοποίηση δεν ήταν το τέλος. Ήταν ένα σημαντικό βήμα κλιμάκωσης. Είναι το σημαντικό βήμα για να πάμε ακόμα παραπέρα. Τώρα λοιπόν συνεδριάζουν τα διοικητικά συμβούλια. Πραγματοποιούμε γενικές συνελεύσεις. Μιλάμε με τους εργάτες όπως κάναμε και θα κάνουμε. Και ορίζουμε τα επόμενα βήματα της δράσης μας. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο, όλοι οι προηγούμενοι νόμοι που ψήφισαν οι σημερινοί, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι στο δικό μας χέρι να μείνουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Γιατί τον τελευταίο λόγο εμείς τον έχουμε και δεν τον έχουμε πει ακόμα. Εμπρός λοιπόν!